τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Αλλά εάν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών. Ως αυτός δε και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησού να πέψω προς εσάς ταχαίως τον Τιμόθεον, δια να εφραίνομαι κι εγώ μαθών την κατάστασή σας. Διότι δεν έχω ουδέναν ισόψυχο να με ρημνήσει γνησίως για την κατάστασή σας, περί της καταστάσεώς σας, επειδή πάντες ζητούσι τα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε την δοκιμασίαν αυτού, ότι ο στέκνον μετά του Πατρός εδούλευσε με τεμού εις το Ευαγγέλιον. Τούτο λοιπόν ελπίζω, να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Πέπειθα δε εις τον Κύριον ότι κι εγώ θέλω ελθεί ταχαίως. Εστοχάστην όμως αναγκαίων να πέμψω προς εσάς τον Επαφρόδητον των αδελφών και συνεργών και σε στρατιώτη μου, απεσταλμένον από εσάς και υπηρετήσαντα εις τας χρίας μου, επειδή επεπόθη όλους εσάς και λυπήτω, διότι ακούσατε ότι εισθένησε, και το όντι εισθένησε μέχρι θανάτου. Αλλά ο Θεός λέει σε Αυτόν, ουχή δε μόνον Αυτόν, αλλά και εμέ, για να μην λάβω λύπην επί λύπην, όθεν έπεμψα Αυτόν με τα περισσότερα σπουδής, για να χαρείτε οι δόντες Αυτόν πάλιν, και εγώ να έχω λιγοτέραν λύπην. Δέχτε λοιπόν Αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς, και τιμάτε τους Θεού τους, επειδή δια το έργο του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσας την ζωή αυτού, για να αναπληρώσει την έλλειψη ημών της εις εμέ υπηρεσίας. Αμήν. Αφού ο Απόστολος Παύλος λοιπόν περιέγραψε και έδωσε εντολή να πολιτεύονται οι ευλογημένοι αδελφοί στην ευλογημένη ιδιαιτέρως εκκλησία των Φιλιππισίων, να πολιτεύονται αξίως του Ευαγγελίου, όντες στεκόμενοι σε ένα πνεύμα, δηλαδή με ενότητα πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, με ενότητα πίστεως δια της υγιενούσης διδασκαλίας, δια της ελιθείας του Ευαγγελίου, και συνδεδεμένοι με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη, ώστε να είναι ένα, γνωρίζοντας καθώς είναι ένα ότι δεν είναι χαρίστη εις αυτούς μόνο να πάσχουνε, μόνο να χαίρονται και να απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού και του Ιησού Χριστού, αλλά και να πάσχουν υπέρ του Χριστού. Και στη συνέχεια περιέγραψε αυτήν την αξίως του Ευαγγελίου πολιτεία, απολαμβάνοντας την αγάπη του Θεού Πατρός, ώστε να υπάρχει, να υπάρχουν τα σπλάχνα του Θεού, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, τη χάρη του Χριστού, με αποτέλεσμα να είναι κατηρτισμένοι εις εν, έχοντες την αυτήν αγάπη, ψυχήν θέλουσα, και το αυτό φρόνημα, το φρόνημα του Χριστού, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στο να κατεργάζεται αξίως του Ευαγγελίου, αξίως της προσκλήσεως του Ιησού Χριστού, την σωτηρία του, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός που κατεργάζεται τη σωτηρία του αξίως του Ευαγγελίου να είναι ο χρήσιμος εις τον Θεό, δια του οποίου ο Θεός ενεργεί το έργο του κάθε εποχή, κάθε στιγμή. Συνεχίζοντα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος,
τις προτροπές του Πνεύματος του Αγίου, λέγει κάτι που είναι πια προσωπικό ζήτημα του καθενός μας. Πράτετε τα πάντα υποτασσόμενοι και υπακούοντες το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, έχοντες το φρόνημα το οποίο ήτο εν Χριστώ Ιησού, πράτετε τα πάντα χωρίς να γογγίζετε, πρώτον, χωρίς γκρίνια, χωρίς παράπονο, αλλά και χωρίς αμφισβήτηση, επιφύλαξη και διαλογισμό, γνωρίζοντας ότι όταν πράττει ο άνθρωπος του Θεού το θέλημα του Θεού, όχι με γογγισμό, εξ ανάγκης, γιατί πολλές φορές μου λένε ξέρω τι πρέπει να κάνω και με το ζόρι το κάνω, είναι καλό. Καλό είναι να κάνεις το θέλημα του Θεού έστω και με το ζόρι, αλλά εκείνο το οποίο είναι καλύτερο και έχει ιδιαιτέρως ευλογημένο αποτέλεσμα που θα το δούμε στην προσωπική ζωή, είναι αυτό που έκανε με το φρόνημα που είχε ο Ιησούς Χριστός, λέγον και απαντών στην ερώτηση του πατέρα του ποιος θα πάει δί μας, απάντησε ιδού εγώ έρχομαι με χαρά να κάνω το θέλημά σου, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το θέλημα του πατρός του ήταν ο ονειδισμός, η κατάρα της σταύρωσης και το, εν τέλει βεβαίως η δικαίωση της Ανάστασης. Όταν εργαζόμεθα με επιμέλεια και με χαρά, σημαίνει το έργο του Θεού, σημαίνει ότι γνωρίζουμε το καλό τέλος. Γιατί αν δεν γνωρίζουμε δια της πίστεως το καλό τέλος του να εργαζόμεθα με χαρά, χωρίς γεωγισμός και χωρίς καμία επιφύλαξη, χωρίς καμία αμφισβήτηση, χωρίς κανέναν διαλογισμό το έργο του Θεού, τότε ο Θεός μας μεταμορφώνει και πιο σωστά τότε μεταμορφούμεθα δια του Πνεύματος του Αγίου εις την εικόνα του Χριστού, ώστε γινόμεθα αμέμπτη, δηλαδή διώχνει ο Θεός από τη ζωή μας κάθε μόμο, κάθε μομφή, κάθε κατηγόρια, κάθε αρνητικό χαρακτηριστικό στη ζωή του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού αγόγγιστα, ό,τι και να είναι αυτό, χωρίς γογγισμό. Πότε γογγίζουμε? Όταν κάνουμε κάτι με το ζόρι, γιατί δεν ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά ανταπόδοση ουράνια. Να το πω διαφορετικά. Όταν ο Κύριος είπε στον Πέτρο ότι θα με συλλάβουνε, θα με ταλαιπωρήσουνε, θα με σταυρώσουνε, θα πεθάνω, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθώ, ο Απόστολος, ο μαθητής καταρχάς του Χριστού εκ των υστέρων, Απόστολος Πέτρος, είπε λυπήσου τον εαυτό σου. Και αυτό είναι μια σκέψη σατανική. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή αυτού εδώ στη γη θα τη χάσει. Μόνο όποιος τη χάσει τη ζωή του χάριν του Χριστού θα την κερδίσει αιώνια. Ο Θεός θέλει λοιπόν να χάσουμε τη ζωή μας. Τι θα πει να χάσουμε τη ζωή μας? Να χάσουμε αυτά που αρέσουν στη σάρκα μας, αυτά που αρέσουν στον κόσμο και αρέσουν και μας εμάς, αυτά που αρέσουν στην καρδιά μας, η οποία είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Δηλαδή να μην φρονούμε τα ανθρώπινα, αλλά να φρονούμε του Θεού, τα του Θεού. «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά», είπε ο Χριστός σε ποιον? Στον Πέτρο. Διότι δεν φρονίστα του Θεού, αλλά φρονίστα των ανθρώπων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, να πράτετε χωρίς γογγισμό και χωρίς διαλογισμό το θέλημα του Θεού, έστω και αν δεν σας αρέσει.
αλλά από βλέποντες στη μισθαποδοσία. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε την περασμένη Πέμπτη, ότι ο Μωυσής αρνήθηκε, και μου πείτε ότι άρεσε στην καρδιά του, να ονομάζεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, γιατί σκέφτηκε ότι το να κακουχείται με το λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση σωτηρίας, δηλαδή να απολαμβάνει τον ονειδισμό του και χρησμένου, είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Είναι η σύγκριση που κάνει ο πνευματικός άνθρωπος, γιατί ο πνευματικός άνθρωπος συγκρίνει πνευματικά, καθώς στους πνευματικούς αποκαλύπτονται τα πνευματικά. Ο φυσικός άνθρωπος δεν τα ξέρει, δεν τα δέχεται και δεν μπορεί και να τα μάθει, γιατί πνευματικώς ερμηνεύονται. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού λοιπόν, εκείνο που είναι απαραίτητο είναι να ζούμε πνευματική ζωή, να φρονούμε τα του Θεού, δηλαδή να ζούμε δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού και τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς, ώστε όταν μας τα αποκαλύψει να είναι τέτοια η χαρά μας που πραγματικά να απαρνούμεθα τον εαυτό μας, να θυσιάζουμε τη ζωή μας, όπως θα δούμε ότι έκανε ο Απόστολος Παύλος προσωρινά, να θυσιάζουμε την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας, γνωρίζοντας ότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης, το ξαναλέω, η προσωρινή ελαφρά θλίψης εδώ στη γη, γιατί είναι προσωρινή και ελαφρά η θλίψης την οποία υποφέρουν οι πνευματικοί ζώντες πνευματικά, η προσωρινή ελαφρά θλίψης εργάζεται καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, και συγκρίνεις την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας με την προσωρινή ελαφρά θλίψη, και βεβαίως η καρδιά και η σάρκα θέλει την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος επιλέγει να κακουχείται με το λαό του Θεού προκειμένου να απολαύσει αιώνιον βάρος δόξης. Γι' αυτό όχι με το ζόρι, αδερφοί, όχι με γκρίνια το θέλημα του Θεού, με χαρά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει, χαίρεται, πάντοτε χαίρεται και πάλιν θέλω επιχαίρεται. Γιατί? Γιατί η δύναμη του Κυρίου είναι η χαρά μας. Γιατί η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι η απόλαυσή μας. Και αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Το καταλαβαίνουμε τέλεια. Πόσο χαιρόμαστε όταν μπαίνουμε στο ταμείο μας. Πόσο χαιρόμαστε όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Πόσο χαιρόμαστε όταν πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου. Πόσο χαιρόμαστε όταν μας μιλάει ο Θεός. Εάν δεν υπάρχει αυτή η χαρά, τότε δεν είμαστε πνευματικοί και πρέπει να μετανοήσουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε στο Θεό. Πρέπει να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να μεταμορφώσει την καρδιά μας. Γιατί όταν διαβάζουμε στενοχωριόμαστε, όταν προσευχόμεθα και βαριόμαστε, όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία και σκληραίνει η αγανακτή καρδιά μας, είμαστε για την απώλεια. Δεν έχουμε ζωή αιώνιο. Και ας μην μας κακοφαίνεται αυτό. Αντιθέτως, να το καταλαβαίνουμε όταν γκρινιάζουμε για το θέλημα του Θεού ή όταν διαλογιζόμαστε και αγανακτούμε για το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν δεν γκρινιάζουμε και όταν χαιρόμαστε και δεν αγανακτούμε, τότε το Πνεύμα το Άγιο μας μεταμορφώνει σύμφωνα με την εικόνα του Χριστού, μας καθιστά άμεμπτους και ακέραιους και εν τέλει τέκνα Θεού αμόμητα.
Ποιος μας κάνει? Θεός, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίων. Τέκνα Θεού χωρισμό μου. Με δύο βασικά χαρακτηριστικά. Λάμπετε ως φωστήρες στον κόσμο αυτό. Όπως η σελήνη στην πανσέλινο λάμπει, γιατί το φως του ήλιου πέφτει και φεύγει το σκοτάδι. Η πιο ωραία νύχτα είναι της πανσέλινου, γιατί είναι φωτισμένη νύχτα. Έτσι είναι ο κόσμος έξω, μέσα στο σκοτάδι. Και εσύ μπορείς να γίνεις φωστήρας, να αποδείξεις ότι υπάρχει φως, ότι υπάρχει ο Θεός που είναι φως, με την εμφάνισή σου, με τη σεμνότητά σου, με τη γλυκύτητά σου, με το πράο ταπεινό και ησύχιο πνεύμα, με την ταπείνωσή σου, με την αγάπη σου, με τα σπλάχνα σου, με τους ικτυρμούς σου. Και θα βλέπουν οι άνθρωποι δεύτερον τα καλά σου έργα και θα δοξάζουν τον Πατέρα στον ουράνιο, καθώς όχι μόνο θα λάπετε ως φωστήρες στον κόσμο, αλλά θα κρατάτε και το λόγο της ζωής, θα έχετε ομολογία. Δεν θα έχετε μόνο εμφάνιση, αλλά θα έχετε και ομολογία, ομολογία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, κρατούντες το λόγο της ζωής. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτή η μεταμόρφωση που έγινε σε εσάς Φιλιππίσιοι και είσαστε σαν φωστήρες μέσα στο σκοτάδι και κρατάτε το λόγο της ζωής, είναι το καύχημά μου, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν. Δεν καυχιέται ότι αυτός σου μεταμόρφωσε, καυχιέται ότι ο κόπος του είχε αποτέλεσμα, ο Χριστός όχι μόνο να τους σώσει αλλά και να τους ευλογήσει. Τι σημαίνει αυτό? Κοπίαζε όχι μόνο για τη σωτηρία και τους εγκατέλειπε, και για τη διδασκαλία και για την οικοδομή και για τη μεταμόρφωση. Είναι στη φυλακή τώρα ο Παύλος. Δεν ξέρει αν θα βγει, δεν θα βγει, αν θα το σκοτώσουν, δεν θα το σκοτώσουν. Και αυτό που σκέφτεται είναι οι Φιλιππίσοι να οικοδομηθούν, να αυξηθούν, να τους αποκαλυφθούν οι αλήθειες του Ευαγγελίου, για να δοξάζεται ο Θεός και να δοξάζονται συν Θεό και η Εκκλησία των Φιλιππισίων. Αυτή είναι η αγάπη του δούλου του Θεού. Αυτό είναι το έργο. Δεν ζητάει τα δικά του, τα των άλλων. Δεν θέλει αυτός να ευλογείται, θέλει οι άλλοι να ευλογούνται. Και μάλιστα τι λέει? Αλλά αν και εγώ προσφέρω τον εαυτό μου σπονδύ στη δική σας θυσία και στη δική σας λειτουργία, λατρεία της πίστεώς σας, δηλαδή εγώ τι κάνω? Τη ζωή μου την προσφέρω σπονδύ. Ξέρετε, δεν είναι σπονδύ. Όταν κάποιος θυσίαζε, κάποιος έπαιρνε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και τα έθνη το κάνανε, λίγο κρασί, λίγο λάδι, και το έριχνε στη θυσία εις ένδειξη σπατάλης. Και αυτή η σπονδύ που κάνει ο Απόστολος Παύλος είναι σπαταλάω τον εαυτό μου. Κοπιάζω, παραδίδω τον εαυτό μου στη δική σας τη θυσία, στις δικές σας τις θυσίες, στη δική σας τη θυσία και στη δική σας τη λειτουργία της πίστεώς σας. Δηλαδή πράγματι βλέπω τη θυσία σας, καθώς παριστάνετε τα σώματά σας θυσία ζώσα εις τον Θεό, χαίρομαι και επιβεβαιώνω τη θυσία σας, χύνοντας, παταλώντας, ξοδεύοντας, πετώντας κρασί και λάδι, που στην πραγματικότητα είναι ο εαυτός μου. Γι' αυτό και λίγο πριν φύγει τι είπε, εγώ γίνομαι σπονδύ, τελειώνω. Τι είναι αυτό? Θυσία. Ποια είναι η σπονδύ του? Η θυσία του. Θυσιάζεται για τους Φιλιππισίους.
θυσιάζει το χρόνο του, τη ζωή του, την ψυχή του, τη σκέψη του, την προσευχή του. Μα δεν έχεις δικά σου προβλήματα, δεν έχεις δικές σου ανάγκες, δικές σου μέρημνες για να προσευχηθείς? Όχι. Η δική του σκέψη είναι να θυσιάσει τη ζωή του, την ψυχή του, τη σκέψη του, την προσευχή του για τα αδέλφια του από την Ρώμη πέρα, από την Ρώμη πέρα στους Φιλίππους, 1000 τόσα χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Γι' αυτό λέει τώρα εγώ χαίρομαι, και χαίρομαι για σας όπως και εσείς χαίρεστε για μένα. Εγώ χαίρομαι γιατί εγώ φτωχαίνω για να πλουτίσετε εσείς, και εσείς χαίρετε γιατί πλουτίζετε με τη δική μου τη φτωχία. Γι' αυτό είπε: μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Γιατί και ο Χριστός επτώχευσε για να πλουτίσει εμάς με τη δική του την πτωχία. Και όπως έστειλε ο Θεός τον Χριστό τον Ιησού τον Ναζωραίο να πτωχεύσει για να πλουτίσουμε εμείς, έτσι και ο Χριστός στέλνει τον Παύλο να πτωχεύσει. Τι θα πει πτωχεύω? Θυσιάζω, προσφέρω, δεν εξετάζω. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο να λέει: Χριστέ μου, ευλόγησε τη δουλειά μου, ευλόγησε τη γυναίκα μου, ευλόγησε τα παιδιά μου, ευλόγησε το σπίτι μου. Κακό είναι? Αλλά έναν άλλον άνθρωπο: Χριστέ μου, ευλόγησε αυτόν τον αδερφό, τον άλλον αδερφό, εκείνον τον αδερφό, και τα δικά σου, τα δικά μου θα φροντίσει ο Θεός. Και νηστεύει και αγρυπνεί και προσεύχεται, αλλά για τους άλλους. Και ξέρει ότι αυτό είναι σπονδύ στη δική του θυσία, στη θυσία και στη λειτουργία της πίστεώς τους, και χαίρεται γιατί συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στο να είναι η θυσία τους και η προσφορά τους αποτελεσματικότερη διά της αληθείας και διά του Πνεύματος του Αγίου. Και ξέρει ότι όταν έχει κάποιος μια εκκλησία, ένας αδελφός, ένα τέτοιο αδελφό, χαίρεται για τον αδελφό που έχει. Φιλιππίσοι χαίρονταν για τον Απόστολο Παύλο, γιατί γνώρισαν την προσφορά του, τη θυσία του, την αγάπη του, την επιστολή του. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Συνεχίζει και συνεχίζει πάλι με πνεύμα θυσίας, με πνεύμα αγάπης και με πνεύμα αληθείας. Ελπίζω δε στον Κύριό μου τον Ιησού Χριστόν ταχαίως να στείλω σε εσάς τον Τιμόθεο. Για ποιο λόγο? Για να χαίρομαι για την καλή κατάστασή σας. Μα δεν θα σου λείψει ο Τιμόθεος? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ θα μου λείψει. Γιατί τον στέλνεις? Γιατί θέλω να μάθω την καλή σας κατάσταση και να χαίρομαι. Τι είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού? Τι είναι ο άνθρωπος του Θεού? Τι είναι ο δούλος του Θεού, αδερφοί? Τι είναι η Εκκλησία του Χριστού? Δεν υπάρχει όμοιο, παρόμοιο. Μοναδικοί άνθρωποι και μοναδικός ο λόγος του Θεού. Και γιατί στέλνει τον Τιμόθεο και δεν στέλνει κάποιον άλλον από τους συνεργούς του? Γιατί ξέρει ότι αυτός μπορεί να μεριμνήσει γνησίως για την κατάστασή τους. Κύριε Θεέ μου. Ενώ ξέρει ότι κάποιοι άλλοι δεν θα μεριμνήσουν γνησίως για την κατάσταση των Φιλιππισίων. Και σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι να εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο. Να το πω πιο απλά, πόσο σημαντικό είναι να εμπιστεύεται ο άντρας τη γυναίκα του ότι θα μεριμνήσει γνησίως για τα παιδιά τους. Πόσο σημαντικό είναι για το Χριστό,
να εμπιστεύεται τους πρεσβύτερους, τον πρεσβύτερο, τον ποιμένα, ότι θα μεριμνήσει γνησίως για την κατάσταση του ποιμνίου. Και ο Απόστολος Παύλος χαίρεται. Και χαίρεται γιατί βρήκε ισόψυχο. Όπως χαίρεται ο Χριστός γιατί βρήκε ισόψυχο τον Παύλο. Σκεφτείτε τι χαρά θα έχει ο Χριστός αν βρει ισόψυχο εσένα. Τι χαρά θα έχει ο αδερφός σου, ο οποίος είναι γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού, δούλος του Χριστού, γιατί γνησίως μεριμνά για την κατάσταση των αδελφών, να βρει κάποιον που να τον εμπιστεύεται ότι και αυτός γνησίως μεριμνά για την κατάσταση. Υπάρχει η γνήσια μεριμνά και υπάρχει και η μη γνήσια μεριμνά. Και ποια είναι η γνήσια μεριμνά? Να μη ζητάνε, να μη ζητάει ο άνθρωπος τα δικά του, αλλά να ζητάει τα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, να μη ζητάει ο άνθρωπος, εγώ εμπιστεύομαι τη γυναίκα μου, ας πούμε, που την εμπιστεύομαι, ότι γνησίως θα μεριμνά για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της, γιατί δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό της, αλλά τον εαυτό της τι τον κάνει? Δεν κυρίτε την άλλα έτσι. Τον εαυτό της τι τον κάνει? Σπονδύ. Θυσία. Σπονδύ στη θυσία της πίστης. Αυτός είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο γνήσιος σύντροφος. Ο γνήσιος αδερφός. Δεν κοιτάει το προσωπικό του συμφέρον, την προσωπική του άποψη, την προσωπική του γνώμη, αλλά κοιτάει την άποψη του Χριστού, τη γνώμη του Χριστού, το θέλημα του Χριστού, και θέλει να μεριμνήσει για όποιον ο Θεός τον έχει βάλει υπεύθυνο, σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Δεν είναι μόνο το συμφέρον, είναι και η δική σου γνώμη, είναι και η δική σου άποψη, είναι το δικό σου φρόνημα, είναι η δική σου διδασκαλία. Πώς μεριμνάς? Γνησίως για την οικογένειά σου, αδερφέ. Δηλαδή, μεριμνάς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή, η καρδιά σου είναι κατά την καρδιά του Θεού, όπως ήταν του Δαβίδ, ώστε να εξητάς τι θα έκανες εσύ, Χριστέ μου, αν ήσουνα στη θέση μου, πώς θα το διαχειριζόσουνα, ή το διαχειρίζεσαι με θυμικό, με συνέστημα, ή το διαχειρίζεσαι με συμφέρον, ή το διαχειρίζεσαι με εγωισμό, ή το διαχειρίζεσαι με οποιοδήποτε φρόνημα, αλλά όχι το φρόνημα του Χριστού. Πόσο σημαντικό είναι μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν ισόψυχοι του Παύλου, του Χριστού, ώστε να λες, θα αναλάβεις την νεολαία και θα είσαι ήσυχος, γιατί ξέρεις ότι αυτός που αναλαμβάνει την νεολαία, αυτός που αναλαμβάνει τα παιδάκια, αυτός που αναλαμβάνει το γυμνάσιο, το λύκειο, αυτός γνησίως θα μεριμνήσει, γιατί δεν ζητάει τα δικά του να κάνουν αυτό που αυτός θέλει, νομίζει, πιστεύει, αλλά τον εμπιστεύεσαι γιατί ζητάει να γίνεται το θέλημα του Χριστού.
κάνε μας έτσι, Χριστέ μου. Εγώ θέλω να με κάνει έτσι. Θέλω να μας κάνει όλους έτσι ο Χριστός. Αμήν, αδελφοί. Και αυτό ας είναι το κύριο αίτημα της αλυσίδας προσευχής που κάνουμε, που ξεκινάμε. Να μας κάνει να μεριμνούμε γνησίως για τους αδελφούς μας, για το έργο του Θεού, για την Εκκλησία του Θεού. Όχι ζητώντας να επιβάλλουμε τις απόψεις μας, τη γνώμη μας, αλλά ζητώντας να επιβάλλει ο Χριστός το θέλημά Του. Τι ωραία πρόσωπα! Ο Χριστός πρώτον, ο Παύλος δεύτερον, ο Τιμόθεος τρίτον. Πρόσωπα πραγματικά διαλεχτά του Θεού. Βεβαίως ο Παύλος δεν είναι σαν τον Χριστό, αλλά είναι μιμητής του Χριστού. Βεβαίως ο Τιμόθεος δεν είναι σαν τον Παύλο, αλλά είναι μιμητής του Παύλου. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι το πιο ταπεινό. Ο Επαφρόδητος, που λέει η Γραφή. Αλλά πριν προχωρήσουμε για τον Επαφρόδητο, να δούμε ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό του Παύλου, του Τιμόθεου. Γνωρίζετε δε τη δοκιμασία του Τιμόθεου, ότι ο στέκνον μετά του πατρός εδούλευσε μετεμού εις το Ευαγγέλιο. Και λέει ο Μαλαχίας προφητικά, ο προφητικός λόγος του Θεού, θέλω σπλαχνιστεί αυτούς που εγώ θα ετοιμάσω, καθώς σπλαχνίζεται ο άνθρωπος τον Υιόν αυτού ως της δουλεύει αυτόν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αδερφοί. Ο άνθρωπος που δουλεύει ο γιος του για αυτόν, όχι μόνο τον αγαπάει γιατί είναι καλός εργαζόμενος, τον σπλαχνίζεται που ταλαιπωρείται γιατί εργάζεται για αυτόν. Εάν λοιπόν ο πατέρας σπλαχνίζεται το γιο που εργάζεται για αυτόν, σκεφτείτε ο Κύριος πώς σε σπλαχνίζεται όταν σε βλέπει και κοπιάζεις και ταλαιπωρείσαι και κουράζεσαι και ονειδίζεσαι για να κάνεις το θέλημα του Θεού, γιατί είσαι παιδί του. Αλληλούια. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στη χριστιανική μας ηθική. Λέει να γίνεται άμεμπτη, όπως διαβάσαμε, ακέραιη, τέκνα του Θεού αμόμητα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο, «Σι όμως παρακολούθηκας μου την διδασκαλία μου». Τώρα να δούμε ποια είναι η χριστιανική ηθική που είναι απαραίτητη. Ο χριστιανός είναι έντιμος, είναι ειλικρινής, είναι αγαθός. Τι δεν είναι? Ψεύτης, δεν είναι απατεώνας, δεν είναι άδικος. Είναι το ναι ναι και το ου. Είναι πραγματικός χριστιανός. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Κοίταξε με. Εσύ όσο έζησες εργαζόμενος σαν υιός στον πατέρα αυτού, τι είδες από μένα? Και τι πρέπει να βλέπουνε, αδελφοί, οι άλλοι στη ζωή μας, τα παιδιά σου στη ζωή σου, στη ζωή του πατέρα τους, στη ζωή τη μητέρας τους, ο μικρός αδελφός στη ζωή του μεγάλου αδελφού, οι νεότερες στις γεροντότερες, όλοι στους πρεσβύτερους, τύποι του ποιμνίου, χριστιανική ηθική. Παρακολούθησες πρώτον τη διδασκαλία μου. Δεν έλεγα ότι ήθελα. Υγιένουσα διδασκαλία. Δεύτερον,
τη διαγωγή μου, τη συμπεριφορά μου. Δεν ήμουνα μασκαράς, ψεύτης, απατεώνας. Δεν κοροϊδεύα. Ήμουν ειλικρινής. Δεν λέω ήμουν άγιος, γιατί εις πολλά πτεωμένα απαντές, αλλά ήμουν ειλικρινής. Ήμουν καθαρός. Ήμουν αγαθός. Δεν άλλα σκεφτόμουν, άλλα έλεγα και άλλα έκανα. Ήμουν ντόμπρος. Την πρόθεση, η πρόθεση μου ποια ήταν? Το καλό, η οικοδομή, η ευλογία, η παρηγοριά, η ενίσχυση, η στήριξη, η διόρθωση, την πίστη. Δεν έχασα την πίστη μου. Εμπιστευόμουν πάντοτε το Χριστό και εσένα, Τιμόθε. Πίστη στον Χριστό και εις πάντα στους Αγίους. Μα ήταν αξιόπιστοι? Εγώ τους πίστευα πάντοτε σαν αξιόπιστος. Τη μακροθυμία μου, τη συγχωρητικότητά μου πάντοτε. Δεν φύλαγα, δεν θυμόμουν, δεν κράταγα. Μακροθυμούσα. Την αγάπη, την υπομονή. Υπομονή τι σημαίνει? Υπομένω, αλλά συνεχίζω να αγαπάω, συνεχίζω να αγωνίζομαι, συνεχίζω να πιστεύω, συνεχίζω να ελπίζω. Τους διωγμούς με κατηγορούσανε, με ονειδίζανε, με φτύνανε, με δέρνανε. Τα παρακολούθησες πως αντιμετώπισα τους εχθρούς μου? Με αγάπη. Τα παθήματά μου, τι έπαθα, τι πάθαινα, θα τολμούσα εγώ να πω, τα λάθη μου και πως μετανοούσα μέσα στα παθήματά μου, πως θα διόρθωνα. Και κάτι σημαντικό παρακολούθησες, ότι ο Θεός ήταν πάντοτε μαζί μου και με ελευθέρωνε. Δεν ήταν μάταιος ο κόπος μου. Δεν ήταν ματέα η σπονδή μου, η θυσία μου. Ο Θεός ήταν πάντοτε μαζί μου. Και το έβλεπε, Τιμόθε. Γι' αυτό μιμήσου, Τιμόθε, τον Παύλο, όπως ο Παύλος μιμείται τον Χριστό. Για να γίνουμε, αδελφοί όλοι, μια εκκλησία Θεού αγία, καθαρή, με χαρακτηριστικά την ενότητα του πνεύματος, την ενότητα της πίστεως, το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Όλοι να γινόμαστε σπονδοί, όχι να ζητάμε, να προσφέρουμε, όχι να θέλουμε αλλά να δίνουμε. Όχι να μας αγαπάνε, να αγαπάμε. Όχι να μας συγχωρούνε, πρώτα εμείς να συγχωρούμε. Όχι να προσεύχονται για μας, εμείς να προσευχόμαστε πρώτα για αυτούς. Αυτός είναι ο χριστιανός. Και αυτός είναι ο χριστιανός, όχι το κορόιδο. Πολύ κορόιδα είσαστε εσείς, έτσι μου είχε πει κάποιος. Είσαι πολύ συναισθηματικός χριστιανός. Δηλαδή τα παίρνεις πολύ βαριά τα πράγματα. Δεν είναι, αδερφοί, κοροϊδία ούτε χαζομάρα. Αν μας κάνει έτσι ο Θεός, τότε ο Χριστός θα είναι μαζί μας. Και αν ο Χριστός είναι μαζί μας, τι άλλο να θέλουμε? Τι άλλο μπορείς να θέλεις σε αυτή τη ζωή από το να είναι πάντοτε ο Χριστός μαζί σου? Να προπορεύεται, να βρίσκεις χάρη, να σε λέει, να σε συγχωρεί, να σε διορθώνει, να σε διδάσκει, να σε συνετίζει, να σε συμβουλεύει. Τι άλλο να θέλουμε? Αμήν.